Με 12-ωρη πανελλαδική στάση εργασίας από τις 4 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι και συγκέντρωση στα δικαστήρια, απάντησαν οι οδηγοί ταξί στην αγωγή που έχει καταθέσει η Μπίτ εναντίον του Προέδρου της Ομοσπονδίας, Θύμιου Λιμπερόπουλου. Η σημερινή στάση εργασίας που είναι πανελλαδική γίνεται από τον κλάδο μας σε συμπαράσταση στον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί, ο οποίος σήμερα σύρεται στα δικαστήρια από μια εταιρεία διαμεσολάβηση ταξί, συγκεκριμένα την Taxi Beat. Όπως είπα, η στάση εργασίας είναι πανελλαδική και θα διαρκέσει από τις 4 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των ταξί ενάντια σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, δήλωσε ο πρώην υπουργός και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Τρίφων Αλεξιάδης. Σταθερός στόχος τέτοιων πολιτικών είναι να οδηγούν τεράστια τμήματα του πληθυσμού στην ανέχεια και την ανεργία. Ζητάμε την ύπαρξη ελέγχου και νομικών διαδικασιών, όχι ειδικά προνόμια. Αυτές που διατηρούν προνόμια σήμερα είναι κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από νομικές υποχρεώσεις σε αντίθετη και εις βάρος όλων των άλλων πολιτών. Είμαστε σήμερα εδώ αντιπροσωπεία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα των ταξί. Σε έναν αγώνα ενάντια σε νεοφιλελεύθερες επιλογές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και που έχουν στόχο να οδηγήσουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στην ανεργία και στην ανέχεια. Δεν ζητάμε να υπάρχουν ειδικά προνόμια σε κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων. Ζητάμε να υπάρχουν όλες εκείνες οι ελεγκτικές και οι νομικές διαδικασίες για να σταματήσουν μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν στην ουσία ειδικά προνόμια και ειδικές διαδικασίες νομικές με τις οποίες ξεφεύγουν από τις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι άλλοι πολίτες. Στεκόμαστε στο πλευρό των ταξιτζίδων, οι οποίοι δουλεύουν πολλές ώρες για ένα μικρό μεροκάματο, δήλωσε ο Νίκος Κορίνης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Είμαστε εδώ μια αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ να συμπαρασταθούμε στη δίκη που υπάρχει σήμερα στη μεγάλη αυτή κοινωνική ομάδα των ταξιτζίδων, οι οποίοι δουλεύουν πολλές ώρες για ένα μικρό μεροκάματο, να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξει τόπος για όλους, γιατί βήμα το βήμα πολλές εταιρείες οι οποίες δρούν και με τον δικό τους τρόπο έξω από τους κανόνες δικαίου και κράτους αφαιρούν μεγάλα μερίδια από την πίτα της αγοράς παρατύπως και σε μια διαδικασία η οποία σιγά σιγά διαμορφώνει μια εικόνα. Λίγοι να κερδίζουν παντού και οι πολλοί να επαιτούν. Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Πρέπει με κάθε τρόπο αυτή η διαδικασία να τελειώσει, όπως ακριβώς αρμόζει σε μια δίκαιη πολιτεία.